Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε σε ένα νέο κιθαριστο γιουκαλιλο βίντεο. Τι εννοώ με αυτό? Θα συζητήσουμε ένα θέμα το οποίο αφορά κυρίως την ηλεκτρική κιθάρα, αλλά κατ' επέκταση αφορά και την ακουστική κιθάρα και το γιουκαλίλι. Σήμερα θα δούμε πώς μπορείς να αποτρέψεις την ηλεκτρική κιθάρα σου, την ακουστική ή ακόμα και το γιουκαλίλι, από το να πέσει κατά τη διάρκεια μιας παράστασης που παίζεις με ζώνη. Μια κλασική λύση σε αυτό το πρόβλημα είναι τα straplocks, τα οποία προσωπικά δεν μου αρέσουν καθόλου αισθητικά. Και ουσιαστικά κατά μία έννοια τα παντρεύεσαι όταν τα βάζεις σε μια κιθάρα. Σε αυτό το βίντεο λοιπόν θα δούμε την εναλλακτική και αρκετά φθηνότερη λύση, καθώς και την τσάμπα λύση του φτωχού μουσικού. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό. Η πρώτη και κλασική λύση λοιπόν είναι αυτά εδώ. Αυτά εδώ λέγονται strap blocks, ένα B κάνει όλη τη διαφορά. Τα οποία τα συγκεκριμένα είναι της Fender, μου τα είχε φέρει κάποιος δώρο, αν θυμάμαι καλά, και δεν τα έχω ανοίξει τόσο καιρό για να τα χρησιμοποιήσω σε αυτό το βίντεο, επειδή μου είχε έρθει η ιδέα τόσο καιρό. Επομένως εδώ, το θετικό είναι ότι έχει δύο ζευγάρια και μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε σε δύο διαφορετικά όργανα ή σε περίπτωση που γίνει κάποιο ατύχημα και κοπεί ένα, να τα αντικαταστήσετε. Τα συγκεκριμένα της Fender φαντάζομαι βγάζουν και άλλες εταιρείες, αλλά δεν είμαι και σίγουρος, δεν το έχω ψάξει καθόλου αυτό. Πού χρησιμεύουν τώρα αυτά? Πάμε να δούμε ένα παράδειγμα. Θα χρησιμοποιήσω τη ζωνίτσα που μου έκανε δώρο ο αδελφικός φίλος και drummer Βαγγέλης Κράς. Και έχουμε εδώ μία τέλε. Περνάμε τη ζώνη. Η συγκεκριμένη ζώνη είναι εξαιρετική, είναι από πάρα πολύ καλό και σκληρό υλικό, καθόλου εύκαμπτο, οπότε και με δυσκολεύει να τη βάλω, αλλά θα δυσκολευτεί και να βγει. Οπότε κατά μία έννοια θα μπορούσαμε να πούμε ότι δεν χρειαζόμαστε ένα strap block, αλλά αν βάζουμε συνέχεια τη ζώνη από την κιθάρα, επόμενο είναι κάποια στιγμή να μαλακώσει και μετά να βγαίνει το ίδιο εύκολα. Επομένως, αφού έβαλα τη ζώνη, παίρνω ένα strap block, θα πάρω ένα κόκκινο για να φαίνεται πιο έντονα για το βίντεο. Και το βάζω ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Και αυτό θα δυσκολέψει στο να μπει. Γιατί αυτή είναι η δουλειά του, έτσι. Και ειδού το αποτέλεσμα. Το ίδιο φυσικά θα κάνουμε και από την άλλη πλευρά. Δεν θα το κάνω τώρα για οικονομία χρόνου. Και μάλιστα έβγαλα το strap block για να δούμε και την εναλλακτική λύση. Η εναλλακτική και σε εισαγωγικά τζάμπα λύση έχει ως εξής. Παίρνουμε μία μπύρα και συγκεκριμένα μία παράξενη τρέλα και την πίνουμε. Δυστυχώς δεν διασώθηκε καμία παράξενη τρέλα για τις ανάγκες αυτού του βίντεο, καθώς μόλις ήπια την πρώτη δεν μπορούσα να περιμένω για τις υπόλοιπες. Βήμα νούμερο 2. Παίρνουμε μία δεύτερη μπύρα με αυτό το καπάκι. Την ανοίγουμε και καλή τύχη. Πίνουμε την μπύρα, αυτό είναι optional step. Και αν δεν μας αρέσει, πίνουμε μία ακόμη παράξενη. Cheers! Βήμα νούμερο 3. Βγάζουμε το κόκκινο λαστιχάκι από το καπάκι. Προσοχή! Σε κάποιες μπύρες είναι εξαιρετικά δύσκολο να βγει το λαστιχάκι. Μην πάρετε κανένα μαχαίρι και κόψετε δάχτυλο και τελικά δεν μπορείτε να παίξετε κιθάρα ή γιουκαλίλι μόνο και μόνο για να έχετε ένα τσάμπα strap lock. Πάμε απευθείας στο τελευταίο βήμα. Το λαστιχάκι μοιάζει κάπως έτσι. Οπότε μοιάζει σε μεγάλο βαθμό με το λαστιχάκι του strap block. Άρα τοποθετούμε το λαστιχάκι από την πύρα με τον ίδιο τρόπο στην Telecaster. Και κοιτάξτε πόσο μοιάζει με την προηγούμενη λύση και μπορώ να πω ότι είναι αισθητικά και αρκετά όμορφο. Παρ' όλα αυτά πρέπει να ομολογήσω ότι είναι πιο λεπτό. Αν σας αρέσουν τέτοιες μπύρες, μπορεί να δημιουργήσετε άπειρα αποθέματα. Δύο τελευταία πραγματάκια πριν κλείσω το βίντεο. Θα βρείτε και μπύρες με λίγο διαφορετικά διαφανή λαστιχάκια. Λειτουργούν και αυτά εξαίσια. Έχω εδώ την άλλη τέλε και έχω ένα διαφανές λαστιχάκι. Ένα DIY πάλι λαστιχάκι από μπουκάλι μπύρας, το οποίο λειτουργεί εξαίσια. Το συγκεκριμένο το έχω πολλούς μήνες, ίσως και χρόνο πάνω στην κιθάρα και δεν μοιάζει, τουλάχιστον, να έχει φθαρεί καθόλου. Τέλος, για τους γιουκαλιλόφιλους που χρησιμοποιούν ζώνη, η ζώνη μπορεί να μπαίνει στο γιουκαλίλι με ακριβώς τον ίδιο τρόπο, οπότε άλλο ένα λαστιχάκι από τέτοια μπύρα και το αποτέλεσμα νομίζω είναι εξαίσιο. Φυσικά, για την περίπτωση του γιουκαλίλι τα πράγματα είναι αρκετά πιο απλά. Νομίζω ότι αν μας φύγει, μπορούμε να το πιάσουμε στον αέρα. Ξέρω εγώ, είναι πολύ ελαφρύ. Θα το καταλάβουμε. Έτσι κι αλλιώς το κρατάμε με διαφορετικό τρόπο από ότι μια ηλεκτρική κιθάρα
που έχει και πολύ μεγαλύτερο βάρος. Παρ' όλα αυτά, γιατί να μην έχουμε ένα επιπλέον στρώμα προστασίας, κατά μία έννοια. Επομένως, αυτό ήταν όλο το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το μικρό tip. Αν σας άρεσε το βίντεο, θα τα πω γρήγορα για να μην σας πρίζω. Κάντε like, κάντε share για να το δουν φίλοι σας. Κάντε subscribe για να παρακολουθήσετε επόμενα μαθήματα. Αν θέλετε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο Patreon για να στηρίξετε το κανάλι. Αν θέλετε, μπορείτε απλά να κεράσετε καφεδάκι. Πιείτε μπύρες, δεν προωθούμε τον αλκοολισμό. Cheers και τα λέμε σε επόμενο βίντεο.